Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας στην άλλη γραμμή. Θα καλησπερίσουμε τον Σωτήρη Νικολαίδη, μία φορά κυπελούχος Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ το 99 και δύο φορές φιναλίστ και τις δύο, αν δεν κάνω λάθος, με τον Μαρούσι. Έτσι είναι, Σωτήρη, καλησπέρα. 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 Και μία φορά κυπελούχος Ευρώπης και πάλι με τον Μαρούσι τη σεζόν 2000-2001. Και φιναλίζουμε με τον ΠΑΟΚ το 96. Και φιναλίζουμε με τον ΠΑΟΚ το 96, σωστά. Στη Βιτόρια, με την Downgrass μάλλον. Ναι, σπουδαίο παιχνίδι εκείνο. Σε έναν άδικο τελικό για μας. Δεν άντεξε η ομάδα. Ναι. Για πολλούς λόγους. Και έπαιξε ρόλο και η διαιτησία, εντάξει. Όλοι θυμόμαστε, οι παλιότεροι τουλάχιστον. Εντάξει, παίζαμε στην έδρα της ομάδας που πήρε το τρόπαιο, εντάξει. Φανταστείτε, εκείνος ο τελικός να γινόταν στο Παλαιτέσπορο. Ναι. Τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Με μια ομάδα που έκανε μια εκπληκτική πορεία μέχρι να φτάσει εκεί, εντάξει. Νομίζω δεν είχατε αντίπαλο. Ήταν αντάκ, ναι, πολύ καλή πορεία, πολύ καλή πορεία. Δηλαδή καταφέραμε να φτάσουμε στον τελικό. Το κρίμα ήταν ότι θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να το πάρουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Το παιχνίδι, ατυχίες, ναι. Ναι. Το παιχνίδι με τις Αλγκύριες στο Παλαιό, ας πούμε, έχει μείνει στην ιστορία, ημιτελικός. Ναι, μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά. Σωτήρη, από εκείνο το κύπελο, τι θυμάσαι λίγο να ξεκινήσουμε με τα παλιά πριν πάμε στα φρέσκα, το 99. Εύκολο ο ΠΑΟΚ. Έτσι φάνηκε απ' έξω τουλάχιστον. Εύκολο φάνηκε, ναι, ήμασταν μια πολύ καλή ομάδα, δεμένη. Είχε ξεκινήσει αυτή η πορεία παίρνοντας την πρόκριση για τους 8 ή για τους 4 μέσα στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό. Μετά στον ημιτελικό νομίζω κερδίσαμε με τον Άρη και στον τελικό την ΑΕΚ. Ήταν ένα πολύ όμορφο διήμερο για μας, για την ομάδα του ΠΑΟΚ και για μας τους παίκτες, εκείνο το διήμερο στο ΣΕΦ. Καταφέραμε να κατακτήσουμε ένα τίτλο που μέχρι τώρα νομίζω είναι και ο τελευταίος. Ο τελευταίος είναι, ναι. Παίξαμε όμορφο μπάσκετ, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, είχαμε προσήλωση στο στόχο και νομίζω καταφέραμε να κατακτήσουμε τον τρόπο δίκαια και στον ημιτελικό και στον τελικό και είναι μια πολύ όμορφη ανάμνηση. Σπουδαία ομάδα και εκείνη, Σωτήρη. Με σένα, με τον Κίνγκ. Με τον Γόλτερ Μπέρι, Μπαλογιάννης, Γιαννούλης, Κολτεμπέλα, Μοράλες, Κολτεμπέλα, Κίνγκ, ναι, Μασλαρινός, Κακιούσης, ο Περάλ, ο Δέσπος, ο Χρήστος, γενικότερα μια ομάδα με έντονο ελληνικό στοιχείο, αλλά με ξένους τώρα τα μιλάμε για... Ναι, τότε ήταν μόνο δύο ξένοι και δύο κοινοτικοί ήταν αυτοί που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έντονα το ελληνικό στοιχείο. Αλλά οι δύο ξένοι ήταν... Οι δύο ήταν ξένοι ήταν πυραυλοκίνητοι. Ναι, και ο Φράγκη και ο Γόλτερ, εντάξει, τώρα μιλάμε για Γόλτερ Μπέρι, αλλά και ο Φράγκη ήταν ένας παίκτης ιδιαίτερα εκρηκτικός. Αυτός έκανε από τις καλύτερες χρονιές που έχει κάνει στην Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Είχε κουμπώσει καλά με την ομάδα. Γνωσμένης αξίας παίκτης. Πολύ μεγάλο σκόρερ, πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Στα δύσκολα παιχνίδια δεν σταματούσε πουθενά. Ωραίες εποχές για την ομάδα μπάσκετ. Πολύ ωραία. Μακάρι τώρα αυτή τη στιγμή και ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να προσπεράσει αυτό το εμπόδιο που λέγεται Κίνη και να καταφέρει να φτάσει στο τελικό. Σωτήρη, θεωρητικά μοιάζει ένα μάτς στα μέτρα του ΠΑΟΚ, αλλά επειδή είναι ένα ημιτελικό κυπέλου, είναι παιχνίδι νοκάουτ και ο ΠΑΟΚ έχει έτσι τρανταχτές γκέλες τα τελευταία χρόνια. Πώς το προσεγγίζεις το μάτς εσύ? Νομίζω ότι έφτασε η ώρα ο ΠΑΟΚ να φτάσει σε έναν τελικό. Νομίζω ότι είναι το διαφιλονίκη το φαβορί. Παίζει ο Ρομπάσκετ, έχει αρκετά έμπειρους παίκτες. Είναι δεμένη η ομάδα δύο τελευταία χρόνια με τον ίδιο προπονητή, τον ίδιο θεωρητικά κορμό, με τους Έλληνες παίκτες. Και τον Γκος, ο οποίος έμεινε από πέρσι και έχει δέσει πολύ με την ομάδα και τη βοηθάει, αλλά είναι και ο ηγέτης αυτής της ομάδος. Νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να προσφεράσει το εμπόδιο που λέγεται Κίνη, που είναι μια έκπληξη για το ελληνικό μπάσκετ και έτσι πως ήρθαν οι κληρώσεις στο να φτάσει μέχρι τον ημιτελικό. Αυτή τη στιγμή είναι απέναντι από τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει τα δύνατα δυνατά, θα καταβάλει την κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσπεράσει το εμπόδιο που λέγεται Κίνη για να φτάσει στο τελικό. Πού μπορεί να κριθεί αυτός ο ημιτελικός? Νομίζω στη θέληση, στην άμυνα, στο ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει σίγουρα να επιβάλλει το ρυθμό του. Αυτή με τον ενθουσιασμό, με τα τρίποντα, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει σε πολύ ψηλό ρυθμό πάνω κάτω, όπως και ο ΠΑΟΚ βέβαια. Αλλά στη δεδομένη στιγμή αυτό που θα θέλει ο ΠΑΟΚ να ελέγξει είναι σίγουρα ο ρυθμός. Ο ρυθμός να παίρνει τα αμυντικά rebound και να πηγαίνει το παιχνίδι εκεί που θέλει ο ίδιος. Και όχι να το αφήσει ανεξέλεγκτο να πηγαίνει πάνω κάτω με πολύ γρήγορο tempo που
σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να έρθουν και τα εύκολα λάθη, ίσως και να δώσει το δικαίωμα στον άλλον να βάλει κάποια μεγάλα σουτ, να πάρει ενθουσιασμό, να βάλει ίσως και τον κόσμο στην εξίσωση. Ο ΠΑΟΚ παίζοντας δυνατή άμυνα, ελέγχοντας το ρυθμό, νομίζω ότι θα καταφέρει να πάρει το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να υποτιμήσει την Κίμη ούτε κατά 1%, έτσι δεν είναι? Καμιά ομάδα στον κόσμο δεν μπορεί να υποτιμήσει καμία άλλη αν δεν μπει μέσα στο γήπεδο και παίξει και επιβάλλει το δικό τους παιχνίδι για να κατακτήσει στα 40 λεπτά το μάτι, το ροστίλο που λέμε κι εμείς. Η Κίμη όντως δεν είναι σε καλό φεγγάρι, έτσι φαίνεται, και από το πρωτάθλημα γενικότερα, αλλά παραμένει μια ομάδα που έχει αθλητικά παιδιά μέσα και έμπειρα παιδιά έχει. Γενικά ένας αντίπαλος που... Εντάξει, θεωρητικά δεν υπάρχει σύγκριση με τις δύο ομάδες. Η Κίμη ενώ έκανε μια καλή πορεία πέρυσι στο ελληνικό πρωτάθλημα, φέτος δεν ξεκίνησε τόσο καλά, άλλαξε και τον προπονητή, έχουν αλλάξει και 2-3 ξένους, τώρα κάναν κάποιες νίκες. Καταφέραν να ξεφύγουν από τις δύο τελευταίες θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό. Θεωρητικά είναι καλά ψυχολογικά, περιμένουν πολύ, φαντάζομαι, και αυτοί μέσα από αυτό το ημιτελικό να δείξουν πράγματα, ίσως να πάνε και στο τελικό που θα είναι ό,τι καλύτερο θα έχει πετύχει στην ιστορία της ομάδος. Ναι. Άρα και αυτοί θα είναι δύσκολο να... Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο και οι ξένοι και οι Έλληνες. Ναι. Αλλά και πάλι θα πω ότι το Θεσσαλονίκη το φαβορεί είναι ο ΠΑΟΚ. Έχει και την εμπειρία, ξέρει και το πώς. Έχει και μια ομάδα που είναι στημένη 2 χρόνια. Έχει και καλύτερο ρόστερ και πιο μεγάλο ρόστερ. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα ο ΠΑΟΚ δεν θα καταφέρει σήμερα να κερδίσει το μάτς. Την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε εδώ μαζί μας τον Χάτσερ, μας έλεγε ότι δεν μπορούν όσοι ήταν στο παιχνίδι με τον Φάρο να ξεχάσουν εκείνον τον ημιτελικό. Ίσως παίξει και αυτό ένα ρόλο αύριο. Το σημαντικό, είμαι σίγουρος, θα τους το έχουν τονίσει όλο και ο κόσμος, ο Παπαθεοδόρου και όλο το τεχνικό επιτελείο, ότι το σημαντικό είναι να είσαι συγκεντρωμένος και να μην υποτιμάς κανένα. Αν από το πρώτο λεπτό μπουν πεινασμένοι, έτοιμοι να θυσιάσουν ο ένας το κορμί του για τον άλλον, το εγώ για το εμείς, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει την πρόκληση και θα παίξει και καλό μπάσκετ. Να προσπαθήσει δηλαδή να πάρει μια εύκολη θεωρητικά νίκη. Στο τι περίμενες να βγάλει η ομάδα αυτή την αντίδραση του τελευταίο δίμηνο με τα γνωστά προβλήματα που είχαμε και αποχωρήσεις παικτών, αλλά η ομάδα να μην χάσει και την ισχύ της και την ομοιογένεια και το κίνητρό της? Ήταν για σένα αναμενόμενο? Τα προβλήματα αναμενόμενο όχι, αλλά καμιά φορά τα προβλήματα συσπυρώνουν. Προφανώς το κλίμα μεταξύ των παιδιών και της ομάδος και του τεχνικού επιτελείου είναι πολύ καλό. Αυτό παίζει νομίζω το σημαντικότερο ρόλο. Σίγουρα τα προβλήματα, δηλαδή η ομάδα λειτουργεί σαν μια οικογένεια. Πολλές φορές τα εύκολα φυσικάζεσαι, χαλαρώνεις και βγαίνουν και κάποια προβληματάκια προς τα έξω. Όταν έρχονται τα προβλήματα πρέπει να συσπυρωθείς. Και αν έχεις υγιείς βάσεις, εκεί συσπυρώνεσαι πιο πολύ και ο ΠΑΟΚ έδειξε μέταλλο και αντίδραση. Ναι. Παρόλο ότι φύγει και του Αθηναίου και του Μορέιρα, ο ΠΑΟΚ έπαιξε τώρα ένα μήνα, ενάμιση, έπαιξε καλό μπάσκετ, πήρε σημαντικές νίκες, κατάφερε να προκριθεί στο Champions League. Έχει την πρόκληση του τελικού τώρα μπροστά του και τον τελικό καλώς ερχόντων των πραγμάτων την Κυριακή. Και σίγουρα και τους 16 που παίζει το Champions League με την ΑΕΚ. Στην Ελλάδα... Μια καλή κλήρωση. Στην Ελλάδα θα μπορούσε να είναι τώρα εκεί που είναι το Περιστέρι, αν δεν μετρούσε το καλάθι στη Λίμνο που κατά κοινή ομολογία δεν έπρεπε να μετρήσει. Άρα γενικότερα, αν τα βάλουμε όλα κάτω, η πορεία της ομάδας είναι με δυνατότητες. Είναι καλή. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση υποθετική. Ο ΠΑΟΚ πέρσι κατάφερε να κερδίσει 4 φορές στην ΑΕΚ και να βγει στη τρίτη θέση. Mm-hmm. Θα μπορούσε κάποιος να του πει αν θα αντάλλασε το Champions League και το κύπελο και ας έβγαινε έκτος όπως και η ΑΕΚ. Νομίζω ότι πιο πολλοί θα θέλανε να πάρει το Champions League και το κύπελο και ας έβγαινε έκτος στο πρωτάθλημα, που στην ουσία δεν σου δίνει τίποτα παρά μόνο μια θέση στο Champions League. Δηλαδή είτε βγεις τρίτος είτε έκτος είναι το ίδιο πράγμα. Θα είχε νόημα αν η τρίτη θέση σου έδινε κάτι καλύτερο στην ευρωπαϊκή πορεία που θα είχε την επόμενη χρονιά. Αλλά νομίζω ότι το κύπελο είναι αυτό που μένει. Και άρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα πάνω από πέρσι, γιατί έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε ένα τελικό και έχει και τη δυνατότητα να προκριθεί, να κάνει ένα βήμα παραπέρα και στην Ευρώπη. Για να το κλείσουμε το κύπελο, δεν θα σου κάνω ερώτηση για το αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει το κύπελο. Προέχει, νομίζω, συμφωνείς να περάσει την Κίμη. Όλα τα υπόλοιπα έπονται. Έτσι, εντάξει, έτσι, έτσι. Τον άλλο τον ημιτελικό πώς τον βλέπεις? Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι μέσα στην έδρα του εύκολα ή δύσκολα καταφέρνει να κερδίζει τα μάτς.
Είναι ένα ντέρμπι με δύο κορυφαίες ομάδες τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστών, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρωλίγκα. Και η κάθε μία ομάδα έχει τα δικά της προβλήματα. Ο Παναθηναϊκός με τους τραυματισμούς στον Γκάρ στη θέση 2, με τον Παπά τώρα πρόσφατα, με τον Τζέσκι πιο πρόσφατα και με τον μακροχρόνια τραυματία Λάγκφορντ. Αλλά είναι ένα μάτς το οποίο δεν πάβει να είναι το απόλυτο ελληνικό ντέρμπι σε επίπεδο συλλογικό. Σωτήρη, το είπες και πριν για την κλήρωση με την ΑΕΚ. Αυτή η κλήρωση και η προοπτική ο ΠΑΟΚ να κάνει ακόμα ένα βήμα. Και γιατί όχι, εντάξει, το πάμε λίγο μακριά να κάνει ακόμα ένα, γιατί ούτε η Μπάμπερκ ούτε η Μπάμβιτ είναι οι σούπερ ομάδες. Βέβαια είναι από το ΠΑΟΚ καλύτερη σχέδιο, δεν το συζητάμε. Αλλά όλο αυτό είναι ακόμα ένα κίνητρο για την ομάδα να μείνει δεμένη, να μείνει γερή και να παλέψει και για την υπόκριση στο Champions League. Σε πρώτη φάση να περάσει την ΑΕΚ. Έτσι ακριβώς. Στόχος είναι αυτός που συσπηρώνει τα παιδιά. Ο στόχος του κυπέλου, ο στόχος του ότι να προκριθούν και να πάνε παρακάτω. Αν δεν υπήρχαν αυτά, ίσως να είχαν λίγο χαλαρώσει, να είχαν βγει προβλήματα παραέξω που δεν τα ξέρει κανένας. Ή μπορεί να είχαμε άλλη μία-δυο αποχωρήσεις ενδεχομένως. Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η μεγάλη πρόκληση που λέγεται τελικός κυπέλου μετά από 20 χρόνια. Και ένας βατός αντίπαλος που με μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι εύκολα δύσκολα καταφέρνει και τον κερδίζει. Πέρυσι είχε 4-0, φέτος ήταν απέκλεισε από τα πρώιμη τελικά στο Κύπλο και στην Θεσσαλονίκη πήρε μια εύκολη νίκη για το ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια έχει και μια ήττα στην Αθήνα, αλλά θεωρητικά ο ΠΑΟΚ μπορεί να ματσάρει πολύ καλά την ΑΕΚ. Φαντάζομαι ότι συμφωνείς ότι και για τα παιδιά και για τον coach, όταν έρθει με το καλό η ώρα του αγώνα με την ΑΕΚ, θα πρέπει το παρατάκι να είναι επιτέλους γεμάτο, έτσι είναι. Να μην μιλάμε για 3.000 και 3.500. Αυτό θα πρέπει να γίνει τα παιδιά, όχι μόνο σε πρόκριση 16 του Champions League, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται σε κάθε μάτι. Δεν θα γίνει σε κάθε μάτι, δυστυχώς. Ναι, αλλά όσο να τον πιο πολύ κόσμο, γιατί αυτή η ομάδα αξίζει τη συμπαράσταση του φιλαθλού κοινού του ΠΑΟΚ. Καμιά φορά δηλαδή που πηγαίνω στο γήπεδο και βλέπω 500 και 1000 άτομα με στεναχώρια, γιατί θυμάμαι τα δικά μου χρόνια που σχεδόν πάντα σε κάθε μάτς, είτε με εύκολη είτε με δύσκολη, είτε Ευρώπη είτε Ελλάδα, ήταν σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Στα δικά σου χρόνια υπήρχε μάχη για ένα εισιτήριο. Αξίζει τον κόπο. Πραγματικά μάχη όμως για ένα εισιτήριο. Ναι, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί στην ουσία ο καθένας στα δύσκολα θέλει να στηρίζεται. Στα εύκολα όλοι είναι κοντά. Τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ έχει την ανάγκη του κόσμου. Φανταστείτε να παίζει σε κάθε μάτς με 3 και 4 και 5.000 κόσμο. Ναι. Διαφορετικά θα ήταν. Ίσως να έχει λιγότερες ήττες, ίσως να μπορούσε η ομάδα και η διοίκηση να προσελκύσει περισσότερους χορηγούς. Γιατί όταν απευθύνει σε 5.000 κόσμο, διαφορετικά προσεγγίζει ένα χορηγό και διαφορετικά προσεγγίζει ο χορηγός την ομάδα που έχει 500.000. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Σωτήρη, τελευταία ερώτηση. Είναι στο χέρι του κόσμου να στηρίξει την ομάδα και την κάθε ομάδα, κάθε φίλαθλος να στηρίζει την ομάδα του, όχι μόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Τελευταία ερώτηση. Αυτά τα 20 χρόνια από το 99, πώς πέρασαν για σένα, γρήγορα, αργά? Νομίζω ότι είναι χθες ο τελικός, το Final Four στο ΣΕΦ. Εντάξει, είναι πολύ μακρινό, πώς είναι. Παρόλο που 20 χρόνια... Είναι πολλά, κατάλαβες, και για μένα το λέω. Είναι σχεδόν η μισή μου ζωή, αλλά το θυμάμαι πολύ έντονα. Το θυμάμαι πολύ έντονα. Θυμάσαι κάτι άλλο πέρα από την επιστροφή με το τρένο, εντάξει, και τα χιόνια? Αυτό θα έλεγα. Με πρόλαβες, ήταν πολύ ωραίο. Παρόλο που υπήρχε ταλαιπωρία, αλλά ήταν πολύ ωραίο, γιατί λόγω του χιονιού δεν καταφέραμε να γυρίσουμε το ίδιο βράδυ για να πανηγυρίσουμε με τους φιλάλους και με τους δικούς μας ανθρώπους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε βγει τότε στην Αθήνα και την επόμενη μέρα γυρίσαμε με τρένο. Με τρένο, ναι. Η εικόνα χιλιάδων οπαδών του ΠΑΟΚ να μας περιμένει στο σταθμό ήταν πολύ ωραία. Και να βγαίνουμε μέσα στα χιόνια ήταν πολύ όμορφο. Ξέρεις, είναι κρίμα που δεν υπήρχαν τότε τα κινητά με κάμερα να έχουμε εικόνα από μέσα το τρένο. Φαντάζομαι περάσατε καλά στο ταξίδι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, ήταν ωραία. Ωραίες αναμνήσεις και μακάρι να το ζήσουν και τα παιδιά της ομάδας που είναι τώρα. Μακάρι. Μακάρι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη. Εγώ ευχαριστώ. Να περνάς καλά, θα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.